το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα φόνου της περασμένης Παρασκευής στην οδό ανεξαρτησίας εναντίον 19χρονου από τη Συρία φέρεται να κατέχουν πλέον οι αρχές. Το πρωί δόθηκε πληροφορία ότι και εκεί βοηθός είχε εντοπίσει πιστόλι στη λεκάνη ενός δέντρου σε πεζοδρόμιο, ενώ καθάριζε έξω από την οικία στην περιοχή εναερίου. Η αλλοδαπή φέρεται να τοποθέτησε το πιστόλι σε σακούλι, καθώς νόμιζε ότι πρόκειτο για ψεύτικο και το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία και παρέλαβε το πιστόλι. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έμφορτο πιστόλι με τρεις σφαίρες και βρίσκεται σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Η αστυνομία ενημερώθηκε, όπου μετέβηκε στο σημείο. Έχει παραλυφθεί το συγκεκριμένο πιστόλι. Από τις εξαρτήσεις πρώτες που έχουν γίνει στην περιοχή, φαίνεται ότι ο δράστης της συγκεκριμένης υπόθεσης φαίνεται να πέρασε από το συγκεκριμένο σημείο. Γι' αυτό και δεν αποκλείεται το συγκεκριμένο όπλο να πρόκειται για το όπλο το οποίο να έχει σχέση με την υποδιερεύνηση υπόθεση. Το πιστόλι στάλθηκε για βαλιστικό έλεγχο ώστε να εξακριβωθεί το παρελθόν του.